τελευταία εκπομπή σήμερα με το βιβλίο του πατρός Ευάγγελου Γκανά «Παράδοξος Βασιλιάς». Από τις εκδόσεις Άρτος Ζωής που μπορείτε να το ζητήσετε και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στην Αγία Τριάδα. Είδαμε τα κηρύγματα σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών για το μεγαλύτερο μέρος του εκκλησιαστικού έτους. Υπάρχουν όμως και τρία κηρύγματα ξεχωριστά για τον Άγιο Νεκτάριο, τον Άγιο Παύλο και την Αγία Μαρίνα. Αυτά θα δούμε στη σημερινή μας εκπομπή. Ο Αφανής. Το πνεύμα του κόσμου εξαίρει και τιμά ανθρώπους που κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην κοινωνία, αυτούς που γράφουν ιστορία όπως λέγεται. Δεν τιμά τους αφανείς, τους χαμηλόφωνους. Σίγουρα δεν τιμά τους πτωχούς το πνεύματι. Στους Αγίους όμως της Εκκλησίας ανήκουν άνθρωποι και από τις δύο αυτές κατηγορίες. Από τη μια μεριά, άνθρωποι σαν τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, τον Μέγα Κωνσταντίνο και τον Άγιο Αντώνιο, τον Μέγα Βασίλειο, τον Ιερό Χρυσόστομο. Άγιοι που άφησαν το ίχνος τους στην ιστορία, ίχνος ιδιαίτερα εμφανές μέχρι σήμερα. Υπήρξαν όμως και αυτοί που έζησαν εν όρεσιν, εν ερημίες, πλανόμενοι εν τεσοπές της γης. Κρυμμένοι, αφανείς, δυσδιάκρετοι, αν όχι αόρατη. Ο Άγιος Νεκτάριος, τον οποίο τιμούμε σήμερα, ανήκει μάλλον σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία. Βέβαια, γνώρισε και ανθρώπινες τιμές και διακρίσεις όσο ζούσε. Έγινε Μητροπολίτης Πενταπόλεως στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, αργότερα διευθυντής της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής. Γνώρισε όμως με τον πιο έντονο τρόπο και τη ρευστότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων. Συκοφαντήθηκε, έπεσε σε δυσμένεια και εκδιώχθηκε εν μια νυχτή από την Αλεξάνδρεια. Αργότερα παραιτήθηκε από τη Ριζάριο και αποσύρθηκε για να ζήσει τα τελευταία χρόνια του σε μια ερυπωμένη μονή της Έγινας, την οποία ξαναέκτησε συνεπικουρούμενος από κάποιες απλές, ταπεινές μοναχές. Θελήσουμε να σκύψουμε στον βίο του Αγίου Νεκταρίου, θα κάναμε λάθος αν αναζητούσαμε τα τυχόν ηρωικά προσωπικά του επιτεύγματα. Έτσι λειτουργεί το φρόνημα του κόσμου τούτου. Του κόσμου με τον οποίο ο Χριστός συγκρούστηκε για να τον νικήσει πάνω στο Σταυρό. Τη στιγμή που οι εξουσίες και οι δυνάμεις του κόσμου νόμιζαν πως τον είχαν οριστικά νικήσει. Αν θέλουμε να δούμε σε τι συνίσταται η αγιότητα του Αγίου Νεκταρίου, αλλά και κάθε άλλου Αγίου, θα πρέπει να εστιάσουμε στην απόλυτη υπακοή την οποία επέδειξε στο θέλημα του Θεού, στην απόφασή του να γίνει δούλος στην υπηρεσία του Χριστού. Αν θέλουμε να καταλάβουμε τον Άγιο Νεκτάριο, αυτό που πρέπει να φωτιστεί είναι η αποστολή του μέσα στον κόσμο, όχι το εξωτερικό βιογραφικό του. Ποια είναι όμως αυτή η αποστολή του Αγίου? Στις μέρες μας γίνεται ιδιαίτερα λόγος για το τι πράττει και τι δεν πράττει η Εκκλησία. Λόγος γίνεται παράλληλα και για την περιουσία της που κάποιοι τη θεωρούν αμύθιτη. Δεν θα έπρεπε η Εκκλησία να τη δωρήσει προς χάριν των πτωχών και αδυνάτων? Θα ισχυριστώ πως και περιουσία υπάρχει και μοιράζεται αφιδώς. Όμως η περιουσία της Εκκλησίας δεν είναι αυτή που ο σχετικός μύθος ισχυρίζεται, δηλαδή οι λίγες βουνοπλαγιές που απέμειναν
λείψανο της άλλοτε εκκλησιαστικής περιουσίας που το κράτος απαλωτρίωσε. Ούτε παλιά, πριν από την απαλωτρίωση, ούτε τώρα μετά από αυτήν, ήταν τα κτήματα η περιουσία της εκκλησίας. Περιουσία της εκκλησίας είναι οι Άγιοι. Και κατά έναν εντελώς παράδοξο τρόπο, οι Άγιοι αυτοί είναι η πτωχή του κόσμου. Αυτή η πτωχή που είναι έτοιμοι να δώσουν τα πάντα, όπως η χείρα του Ευαγγελίου που έδωσε το δίλεπτο, ήταν έτοιμοι να δώσουν στο Χριστό την καρδιά τους, την απόλυτη συμμόρφωση με το θέλημά Του και στους ανθρώπους τη μέχρι θυσίας αγάπη τους. Ήταν έτοιμος να πάει όπου η Εκκλησία θα τον έστελνε. Να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, να κηρύξει το Λόγο του Θεού, να διδάξει τους υποψήφιους ποιμένες, να οικοδομήσει μια μικρή γυναικεία μοναχική αδελφότητα. Ήταν ο άνθρωπος που τιμωρούσε τον εαυτό του με νηστεία για να διορθώσει την απήθεια των μαθητών του στη Ριζάριο. Ήταν ο άνθρωπος που δεχόταν αγόγγιστα να καθαρίσει τις τουαλέτες της σχολής. Αυτός που ήταν ο διευθυντής, για να καλύψει τους εργαζόμενους που ήταν σε διαμάχη για το ποιος είναι αρμόδιος για αυτή την εργασία. Ήταν ο άνθρωπος που βγήκε να μιλήσει στους μαθητές ξυπόλυτος, γιατί πριν μπει στη σχολή είχε δώσει τα παπούτσια του σε κάποιον που του είπε πως δεν είχε και δεν μπορούσε να αγοράσει παπούτσια. Ο Ρώσος συγγραφέας Αλεξάνδερ Σολζενίτσιν, σε μια νουβέλα του, περιγράφει μια ταπεινή γυναίκα που ήταν έτοιμη να προσφέρει τα πάντα στους ανθρώπους και να μην γογγίσει προς τον Θεό για τις δοκιμασίες της. Μια σύγχρονη εκδοχή του Λαζάρου από την παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου. Γράφει: παρεξηγημένη, εγκαταλελειμμένη ακόμη και από τον άντρα της, είχε θάψει 6 παιδιά, αλλά δεν είχε χάσει τη φυσική της ετοιμότητα να βοηθήσει τους πάντες. Θεωρούνταν ως ξένη ακόμη και από τους συγγενείς της, του κόσμου το περίγελο, τόσο ανόητη ώστε να δουλεύει για τους άλλους χωρίς ανταμοιβή. Έφτασε στο τέλος της ζωής της χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο. Όλοι ζήσαμε πλάι της και κανένας από εμάς δεν κατάλαβε πως ήταν ο δίκαιος εκείνος, χωρίς τον οποίο σύμφωνα με την παροιμία δεν μπορεί να ζήσει το χωριό, ούτε η πόλη, ούτε όλη η χώρα μας. Για αυτά του Ρώσου συγγραφέα δεν αφορούν μόνο την ηρωίδα του βιβλίου του. Εικονίζουν το ήθος των πολλών ανώνυμων μορφών της χριστιανικής πίστης που ευαρεστούν τον Θεό χωρίς να γίνονται αντιληπτοί από τους πολλούς. Είναι αυτοί για τους οποίους είπε ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία του: «Μακάρι η πτωχή ότι η μετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού». Είναι αυτοί προς χάριν των οποίων, αν υπήρχαν τουλάχιστον 10, ο Θεός δεν θα κατέστρεφε τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ο Άγιος Νεκτάριος, αν και πιο τιμημένος από την ηρωίδα του Σολζενίτσιν, στην επίγεια ζωή του, έζησε παράλληλα, όπως ήδη αναφέραμε, όλες τις μεταπτώσεις της ζωής όπως τη βλέπουν τα ανθρώπινα μάτια. Από επίσκοπος διωγμένος σε ξένη επικράτεια, από διευθυντής μιας μεγάλης σχολής ταπεινός καλόγερος σε μια γωνιά ενός μικρού νησιού. Ο Θεός όμως επέλεξε να μας τον δείξει μετά το θάνατό του, όπως τον έβλεπε αυτός και όχι όπως θέλαμε να τον βλέπουμε εμείς. Να μας τον δείξει με τη δόξα που ο ίδιος τον πρίκησε. Ο Άγιος Νεκτάριος είναι ένας από αυτούς για τους οποίους κάνει λόγο ο Απόστολος όταν αναφέρει τον έφος των μαρτύρων στην προς Εβραίους επιστολή: «Ο νουκ είναι άξιος ο κόσμος». Ο κόσμος δεν είναι άξιος να έχει τέτοιους Αγίους. Εντυπωσιάζουν οι Άγιοι που αφήνουν ευδιάκριτα τα ίχνη τους στον κόσμο. Όμως, ίσως πιο πολύτιμη είναι για τη δική μας ζωή αυτή η αφανής, όσο ζούσαν Άγιοι. Γιατί συνιστούν παράδειγμα για εμάς. Μας λένε με τη ζωή τους πως δεν χρειάζεται να χωρίσουμε την ιστορία στα δύο, προκειμένου να ευαρεστήσουμε το Θεό. Ότι μπορούμε μέσα από ζωές
που στα ανθρώπινα μάτια μοιάζουν ολότελα ταπεινές, ασήμαντες, ανάξιες, να κατακτήσουμε το πιο πολύτιμο από όλα τα αγαθά, τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό δεν απαιτούνται ξεχωριστά χαρίσματα, ούτε υπεράνθρωπες προσπάθειες. Γράφει σχετικά ο Άγιος Νεκτάριος σε μια επιστολή του στις μοναχές της Αίγινας. «Επιθυμώ να ενισχυθείτε εις την αρετήν των σούτων, ώστε να δίναστε να λέγετε και να το αισθάνεστε. Ζω ουκ έτι εγώ, ζει δε εν ημί Χριστός. Και μη δε μη αναπλανηθεί, νομίζουσα ότι επροσευχή και ιδεήσεις θα αγάγωσιν αυτήν εις την τελειότητα. Απατάτε, διότι εις τελείωσιν Άγιοι, ο εν ημίν εν εικόν Κύριος, ούτω θέλημα ποιούμεν». Ο Άγιος δεν είναι αυτός που κάνει εξαιρετικές πράξεις, θαύματα και σημεία, αλλά αυτός που χαρίζει στο Θεό ένα μόνο πράγμα, την προαίρεσή Του. Με τη θέλησή Του μένει χωρίς δικό Του θέλημα, ή μάλλον δεν έχει άλλο θέλημα από το θέλημα του Χριστού. Αδελφοί, κάθε χρόνο η Εκκλησία εορτάζει την εορτή των Αγίων Πάντων, αγνώστων και γνωστών. Το νόημα αυτής της εορτής συνίσταται στη συνειδητοποίηση πως μόνο η τελική έλευση της Βασιλείας του Θεού θα μας αποκαλύψει την κοινωνία των Αγίων στην πληρότητά της. Η Εκκλησία μας και ο Άγιος Νεκτάριος που εορτάζουμε σήμερα μας λένε πως το όραμα της Αγιότητας δεν περιορίζεται σε λίγους εκλεκτούς εκκυλίας μητρός. Απευθύνεται σε όλους μας. Ο Χριστός μας καλεί να αδειάσουμε τον εαυτό μας από την αυτοβεβαίωση και τον αυτοδοξασμό, μας καλεί να γίνουμε σαν τον Άγιο Νεκτάριο. Να γίνουμε δηλαδή οι κατά κόσμον αφελείς, αλλά κατά Θεόν σοφοί, αυτοί που εργάζονται για τους άλλους με ανταμοιβή τις δωρεές του Θεού. Να γίνουμε αυτοί που είναι πλούσιοι όντας φτωχοί, αυτοί που είναι ένδοξοι όντας αφανείς, αυτοί που είναι οι ίδιοι σαν τον Άγιο Νεκτάριο.
ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Ακούτε τα ομιλήματα, τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Ηλεκτρονικά μπορείτε να επικοινωνήσετε και στην διεύθυνση της εκπομπής gbarlas@pirendio.com. Απόστολο Παύλο, όταν γάρα στενό, τότε δυνατός είμαι. Η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη των Αγίων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Έτσι τα βιβλικά αναγνώσματα είχαν αυτούς ως πρωταγωνιστές. Εμείς σήμερα θα αναφερθούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα και εκεί είδαμε μια κρίσιμη στιγμή της σχέσης του Αποστόλου Παύλου με τους Κορινθίους, η οποία θα αναγκάσει τον Παύλο να μιλήσει για τον εαυτό του με έναν αναπάντεχο τρόπο. Τα λόγια του Αποστόλου που ακούσαμε σήμερα προϋποθέτουν ερωτήματα και αμφιβολίες των Κορινθίων σχετικά με το πρόσωπο του Αποστόλου. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που έρχεται με το κήρυγμά του να τους αλλάξει ολόκληρη τη ζωή? Με ποια εξουσία μιλά? Ποια είναι τα διαπιστευτήριά του? Χρησιμοποιώντας έναν σύγχρονο όρο, θα μπορούσαμε να πούμε πως οι Κορίνθιοι ζητούν από τον Απόστολο το βιογραφικό του, μια καταγραφή των επιδευγμάτων του, σαν αυτή που φτιάχνουν όσοι ζητούν μια επίζηλη θέση, καταγράφοντας όλα τα σημαντικά και ένδοξα τα οποία έχουν κάνει στη ζωή τους. Ο Απόστολος Παύλος ανταποκρίνεται στο αίτημα αυτό των Κορινθίων κατά έναν τρόπο αναπάντεχο. Καυχάται τρόπον τεινά για όλα τα λάθος πράγματα. Με χτύπησαν με αφάνταστη αγριότητα, φυλακίστηκα πολλές φορές, κινδύνεψα πολλές φορές να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από Ιουδαίους με τα 39 μαστιγώματα. 3 φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς, 1 φορά με λιθοβόλησαν, 3 φορές ναυάγησα, 1 μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο Πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες, διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια. Κινδύνεψα από ληστές, κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους, κινδύνεψα από τους εθνικούς. Πέρασα κινδύνους σε πόλεις, κινδύνους σε ερημιές, κινδύνους στη θάλασσα, κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς. Κόπιασα και μόχθησα πολύ, ξαγρύπνησα πολλές φορές. Πείνασα, δίψασα, πολλές φορές μου έλειψε παντελώς το φαγητό, ξεπάγιασα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Θα κλείσει δε την απαρίθμηση αυτή των γεγονότων για τα οποία καυχάται με ένα περιστατικό που αποτελεί πραγματική αντιστροφή αν όχι παροδία τιμητικής αναγνώρισης. Στο ρωμαϊκό στράτευμα η πιο γενναία πράξη, αυτή που την τιμούσαν με το μεγαλύτερο παράσημο, ήταν να διαβεί ένα στρατιώτης πρώτο στα τείχη μιας πολιορκούμενης πόλης, οδηγώντας κατά τον τρόπο αυτό και τους άλλους στην κατάληψή της. Ο Απόστολος Παύλος όμως αναφέρει ένα περιστατικό κατά το οποίο, ενώ κινδύνευε στη Δαμασκό επειδή τον καραδίο και ο διοικητής της πόλης, προκειμένου να διαφύγει μπήκε σε ένα καλάθι και τον κατέβασαν κρυφά από τα τείχη της. Αντί για ένδοξος κατακτητής της πόλης, ο Παύλος φανερώνεται ως ο άδοξος φυγάς. Και αργότερα, όταν απαριθμεί οράματα και οπτασίες τις οποίες τον αξίωσε ο Θεός, αν και από ταπείνωση τις αποδίδει σε κάποιον άλλο, δεν επισέρχεται σε λεπτομέρειες. Δεν λέει τι του αποκαλύφθηκε. Αντιθέτως, η μοναδική περίπτωση στην οποία αναφέρεται με λεπτομέρειες στο περιεχόμενο μιας θείας αποκάλυψης, αφορά το αίτημά του προς τον Θεό να τον απαλλάξει από τον σκόλοπα της αρκός που τον βασανίζει, μια αρρώστια που ταλαιπωρούσε τον Απόστολο. Όπως όμως μας αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός δεν ανταποκρίνεται θετικά στο αίτημα αυτό του Παύλου
και του απαντά: «Σωρακή η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου φανερώνεται στην πληρότητά της μέσα σε αυτή την αδυναμία σου». Γιατί όμως ο Παύλος μιλά κατά αυτόν τον τρόπο στους Κορινθίους? Πρόκειται για μια εγκεντρική συμπεριφορά ή μήπως για ταπεινολογία? Όχι. Ο λόγος που κάνει τον Απόστολο να μιλήσει κατά αυτόν τον τρόπο δεν είναι ούτε ρητορικός ούτε ηθικολογικός, αλλά θεολογικός και πνευματικός. Ο Απόστολος Παύλος πιστεύει βαθιά μέσα του πως η ζωή του Αποστόλου δεν εξαντλείται στην αναγγελία του θανάτου και της Ανάστασης του Χριστού, αλλά πρωτίστως συνίσταται στο να διέλθει ο Απόστολος μέσα από την ίδια διαδρομή. Οφείλουμε να συσταυρωθούμε με τον Χριστό για να συμμετάσχουμε και στην Ανάστασή Του. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο Παύλος αναφέρει όλα αυτά που έχει υποστεί. Δεν ειρωνεύεται τους Κορινθίους που τους ζητούν διαπιστευτήρια, ούτε ταπεινολογεί. Πιστεύει ακράδαντα ότι αυτά που αναφέρει είναι αυτά που πρέπει να αναφέρει. Αυτά που συνιστούν μίμηση του Χριστού. Αυτά που συνιστούν συσταύρωση. Αυτά που συνιστούν αποδοχή της Ευαγγελικής εντολής. Ώστε στέλνει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησά στο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Η ζωή και η ανθρώπινη ιστορία είναι κατά βάθος συμπτυχιακές. Η ζωή μας θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί εντελώς διαφορετικά αν είχαμε κάνει άλλες επιλογές ή αν είχαν έρθει αλλιώς τα πράγματα. Πόσο πιο ήρεμη και ασφαλής, πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή του Παύλου αν αντί για Απόστολος είχε γίνει ο ιδρυτής ενός θεολογικού σεμιναρίου. Τότε όμως δεν θα ήταν ο κήρυκας του εσταυρωμένου Μεσσία. Δεν θα ήταν αυτός που συνάντησε τον αναστημένο Χριστό πορευόμενος προς τη Δαμασκό για να αλλάξει μια για πάντα τη ζωή του. Ο Απόστολος κατάλαβε πως δεν αρκεί να μιλά κανείς απλώς και εκ του ασφαλούς για τον Χριστό, αλλά θα πρέπει να μαρτυρεί με όλη του τη ζωή, ψυχήτε και σώματι, για τα θαυμαστά έργα του Θεού για τους ανθρώπους. Να μαρτυρεί ότι ο Χριστός πάνω στο Σταυρό μας δικαίωσε, δηλαδή μας έκανε με τη χάρη του και όχι λόγω της αξίας μας, μέλη της οικογένειάς Του, της Εκκλησίας. Μας έκανε συνθετημόνες στο τραπέζι Του, τη Θεία Ευχαριστία, και μας έδωσε ως βρώση και πόση το σώμα και το αίμα Του. Μας έδωσε τη δυνατότητα αυτής της θεϊκής εμπειρίας που ζούμε κάθε Κυριακή, τη Θεία Λειτουργία. Το ανάγνωσμα δεν διαβάστηκε όμως σήμερα για λόγους ιστορικούς. Για να μάθουμε τι ρωτούσαν οι Κορίνθιοι τον Παύλο και τι τους αποκρίθηκε αυτός. Διαβάστηκε γιατί μας αφορά άμεσα. Τα λόγια του Παύλου προς τους Κορινθίους είναι λόγια του Παύλου και προς εμάς σήμερα. Είναι λόγια που έρχονται να φωτίσουν και τις δικές μας ζωές. Γιατί και εμείς, όπως οι Κορίνθιοι, εντυπωσιαζόμαστε από τα ίδια πράγματα. Τη δύναμη, την εξουσία, την εφήμερη λάμψη, τη ρητορική δυνότητα, την κοινωνική άνοδο και καταξίωση. Είμαστε άνθρωποι που νομίζουμε πως μπορούμε να καφιόμαστε για όλα αυτά και να βασιζόμαστε σε όλα αυτά. Τα λόγια του Αποστόλου Παύλου μας αφορούν σήμερα ίσως ακόμη πιο πολύ από ό,τι αφορούσαν τους Κορινθίους.
Γιατί εμείς οι σύγχρονοι άνθρωποι παραμερίσαμε τη διδασκαλία του Χριστού, αυτήν που κήρυξε ο Παύλος στα έθνη, και δημιουργήσαμε μια εναλλακτική δική μας. Πιστέψαμε πως η ανθρώπινη ιστορία δεν έφτασε στην κλιμάκωσή της, στην κορύφωσή της με το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Οι άνθρωποι των νέων χρόνων πίστεψαν πως η ιστορία κορυφώνεται με το θάνατο του Θεού στις ψυχές των ανθρώπων. Κορυφώνεται με την αξίωση του ανθρώπου να πάρει την τύχη του εξ ολοκλήρου στα χέρια του. Οι ποικίλες επαναστάσεις και οι πόλεμοι που ζήσαμε κατά τους τελευταίους αιώνες έδειξαν ότι οι άνθρωποι πίστεψαν πως η γκυλοτίνα ή τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του εθνικοσοσιαλισμού και του κομμουνισμού ή τα φωνικά πεδία των μαχών των παγκοσμίων πολέμων συνιστούσαν την αναγκαία βία που θα λύτρωνε τους ανθρώπους. Δεν έφεραν όμως τη λύτρωση, παρά μόνο αίμα και δάκρυα. Ο Απόστολος Παύλος κηρύττει σε εμάς τους χριστιανούς του 21ου αιώνα πως η μόνη βία που ήταν πραγματικά λυτρωτική ήταν η βία που υπέστη ο Χριστός στο Σταυρό. Και κατά αναλογία, λυτρωτική είναι και η βία που υφίστανται όσοι ακολουθούν τον Χριστό, τα παθήματα, τα δικά μας, όχι βέβαια οποιαδήποτε παθήματα, αλλά αυτά που υφιστάμεθα για χάρη του Χριστού. Γι' αυτό ο Παύλος αναφέρθηκε σε αυτά όταν μίλησε στους Κορινθίους. Γι' αυτό καυχάται όταν τα αναφέρει. Γι' αυτό και λέει στον αμέσως επόμενο στίχο από αυτούς που διαβάστηκαν σήμερα έναν στίχο που θα μπορούσε να αποτελεί το συμπέρασμα του αποστολικού αναγνώσματος. Γι' αυτό χαίρομαι για τα παθήματά μου, για τις βρισχές, τις θλίψεις, τους διωγμούς και τις πιέσεις που πέρασα για χάρη του Χριστού. Γιατί όταν φαίνεται πως έχω χάσει κάθε δύναμη, τότε είμαι πραγματικά δυνατός. Συνειδητοποιήσουμε και εμείς φίλοι ακροατές πως μόνο αν ακολουθήσουμε τον Χριστό στα παθήματά του θα είμαστε πραγματικά δυνατοί. Οι ανθρώπινες διηγήσεις είναι οι ιστορίες που αναφέρονται στην ίσχυ. Η ιστορία που μας διηγείται ο Απόστολος Παύλος είναι μια διήγηση που αναφέρεται στην αγάπη, την αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους. Βέβαια υπάρχει και στην αφήγηση του Παύλου ισχύς, αλλά είναι μια ισχύς που τελειούται μέσα στη φαινομενική αδυναμία. Αυτό ακριβώς είναι το παράδοξο του Σταυρού. Και αυτό αποτελεί και το κύριο θέμα της ιστορίας που μας διηγήθηκε σήμερα ο Απόστολος Παύλος. Όταν γάρα στενώ, τότε δυνατός είμαι. Mm.
έχουμε ανήμερο της Αγίας Μαρίνας. Επειδή είμαι χριστιανή. Ο Χριστός έχει εκφραστεί με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο στους μαθητές του, λέει ο πατήρ Ευάγγελος Γκανάς. Ο κόσμος θα ενοχληθεί από την παρουσία σας και θα σας διώξει. Με μια παρομοίωση πολύ οικία και προφανώς τρομακτική στους σύγχρονους του Εβραίους, τους είπε: «Ιδού αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων», και τους προειδοποίησε πως όχι μόνο θα τους καταδιώξουν και θα τους περιθωριοποιήσουν από συναγόγους ποιήσους είναι ημάς, αλλά κάνοντας κάτι τέτοιο οι διώκτες τους θα έχουν την εντύπωση πως επιτελούν μια θεάρεστη πράξη. Αλλά έρχεται ώρα η να πάσω αποκτήνεση μας δόξη λατρείαν προσφέρει το Θεό. Στον βίο της Αγίας Μαρίνας, την οποία τιμά σήμερα η Εκκλησία μας, βλέπουμε την επαλήθευση των λόγων αυτών του Χριστού. Η Αγία Μαρίνα γεννιέται το 270 και η ζωή δείχνει αμέσως στο νεογέννητο παιδί το συχνά τραγικό πρόσωπό της. Η μητέρα της πεθαίνει λίγες μέρες μετά τη γέννηση του κοριτσιού. Ο πατέρας της, ο οποίος είναι ιερέας των ειδώλων, την εμπιστεύεται σε μια κουβερνάντα που αποδεικνύεται πως είναι χριστιανή. 15 χρόνια αργότερα, η νεαρή πια κοπέλα, την εποχή εκείνη τα 15 θεωρούνταν ηλικία κατάλληλη για γάμο, αποκαλύπτει στον πατέρα της πως είναι χριστιανή. Έξαλλος αυτός θα την αποκληρώσει. Όμως τα νέα θα μαθευτούν ευρύτερα και η νεαρή Μαρίνα θα κληθεί από τον έπαρχο Ολύμβριο για ανάκριση. Αντικρίζοντας την, ο έπαρχος μένει έκθαμβος από την ομορφιά και την ωριμότητά της και η ανάκριση μετατρέπεται σε πρόταση γάμου. Η τόσο τιμητική όμως πρόταση θα συναντήσει τη στεναρή άρνηση της Αγίας Μαρίνας. Στην ερώτηση του έκπληκτου έπαρχου πώς είναι δυνατόν να απορρίπτει αυτή η κοπέλα μια τόσο τιμητική πρόταση, η απάντηση είναι απλή και σαφής: «Επειδή είμαι χριστιανή». Οι ερωτήσεις πολλαπλασιάζονται. Η αρχική έλξη του έπαρχου θα μετατραπεί σε μίσος. Θα επακολουθήσουν σκληρά μαρτύρια και τελικά η θανάτωση της Αγίας. Η Αγία Μαρίνα. Ένα ακόμα παιδί μέσα στον κόσμο που μεγαλώνει χωρίς τη γονεϊκή φροντίδα. Όμως ο λαός σωστά λέει: «Ο Θεός ορφανά κάνει, άμυρα δεν κάνει». Τη Μαρίνα θα αναλάβει ο ουράνιος πατέρας και μια πνευματική μητέρα που μαζί με την αγάπη που θα της προσφέρει θα τη διδάξει αυτό που κάθε χριστιανός γνωρίζει, την αγάπη του αληθινού Θεού για τον άνθρωπο. Έτσι η μικρή Μαρίνα όχι μόνο δεν θα μεγαλώσει παραπατώντας σε αυτόν τον κόσμο, μην ξέροντας από πού έρχεται και πού πηγαίνει, αλλά θα αποκτήσει πολύ νωρίς μια ταυτότητα τόσο ισχυρή που θα μπορεί να αντιταχθεί στην εξουσία, στον έρωτα και τέλος στις απειλές του έπαρχου, με τα λόγια που φανερώνουν τη δύναμη αυτής της ταυτότητας και τον λόγο για τον οποίο αρνείται όλα όσα αυτός έχει να της προσφέρει. Γιατί είμαι χριστιανή. Οι διώκτες της, πατέρας και έπαρχος, θα την οδηγήσουν στο θάνατο, νομίζοντας πως έτσι ευαρεστούν τις θεότητες που εγγυώνται την τάξη και την ευημερία της ιδωλολατρικής αυτοκρατορίας. Μισό μόλις αιώνα μετά το μαρτύριο της Αγίας Μαρίνας, η κατάσταση στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θα αλλάξει σε βαθμό αδιανόητο. Η Αυτοκρατορία όχι μόνο δεν διώκει πια τους χριστιανούς, αλλά τους καλεί να τη βοηθήσουν για να σταθεί στα πόδια της. Οι χριστιανοί έρχονται στην εξουσία. Για να φτάσουν μάλιστα κάποιες φορές στη θλιβερή θέση να γίνουν αυτοί πια οι διώκτες. Διώκτες αλλοδόξων ή ακόμη και χριστιανών που διαφωνούν με την επικρατούσα δογματική θέση. Και πάλι ο διωγμός αυτός θα γινόταν με την πεποίθηση πως προσφέρεται ως λατρεία στο Θεό. Σήμερα ζούμε σε μια τρίτη, διαφορετική, μεικτή θα λέγαμε εποχή. Εμφανίζονται χώρες στην Ανατολή όπου ουσιαστικά ο χριστιανισμός είναι υποδιωγμών,
και γεννά μάρτυρες. Στο χώρο όμως της Δύσης, στον οποίο ζούμε και εμείς, οι χριστιανοί δεν διώκονται ούτε όμως και κυριαρχούν, αλλά μάλλον περιθωριοποιούνται. Η πίστη στο Χριστό θεωρείται πια ιδιωτική υπόθεση, κάτι που έρχεται στην επιφάνεια όταν είμαστε κλεισμένοι στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού μας. Στο δημόσιο χώρο κυριαρχεί μια άλλοτε συγκεκαλυμμένη και άλλοτε απροκάλυπτη αθεία. Τα λόγια και τα έργα του Χριστού μοιάζει να μην έχουν θέση στη συζήτηση σχετικά με το προς τα πού προέβεται η κοινωνία και πώς θα φτάσει έως εκεί. Οι καιροί αλλάζουν και οι χριστιανοί στο διάβα των αιώνων σκέπτονται και προβληματίζονται πάνω σε αυτές τις αλλαγές. Ένας σύγχρονος μελετητής της αρχαίας εκκλησίας μας λέει πως όταν περάσαμε από την εποχή των διωγμών στην εποχή της χριστιανικής αυτοκρατορίας, οι χριστιανοί προβληματίστηκαν. Είναι η εκκλησία τώρα η ίδια με την εκκλησία των μαρτύρων? Η απάντηση που έδωσαν ήταν καταφατική. Ναι, είναι. Αλλά δεν αρκέστηκαν σε αυτό. Θεώρησαν ότι προκειμένου να παραμείνει η εκκλησία αυτή που είδαν, θα έπρεπε να υιοθετήσει τρεις πρακτικές στάσεις. Να τιμά τους μάρτυρες, να μελετά και να γράφει την ιστορία της σε αντιδιαστολή με την κοσμική ιστορία και να ζει μια ζωή άσκησης και ζωντανού πνευματικού αγώνα. Ο μοναχισμός, ο οποίος εμφανίζεται εκείνη την εποχή, εκφράζει ακριβώς αυτή τη στάση του νέου μάρτυρα, του ανθρώπου δηλαδή που με τη ζωή του μαρτυρεί στον κόσμο την αλήθεια του Χριστού, συνιστά κοντολογής, την εφαρμογή των λόγων του Ευαγγελίου. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάζωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Και αυτό το εξέφρασε ο μοναχισμός όχι τόσο με το εξωτερικό του σχήμα που συχνά μας εντυπωσιάζει, όσο με το εσωτερικό του φρόνημα, ως θυσιαστική προσφορά του ανθρώπου στο Θεό. Οι εποχές αλλάζουν, οι επιλογές των ανθρώπων αλλάζουν. Η στάση τους απέναντι στο Θεό αλλάζει. Από το διωγμό στην αποδοχή και μετά στην περιθωριοποίηση. Πρέπει όμως να προσέξουμε πως αυτό που έκανε ο Χριστός για τους ανθρώπους παραμένει πάντοτε το ίδιο. Οι ουρανοί και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ουμοι παρέλθωση. Ο Σταυρός και η Ανάσταση του Χριστού έχουν αλλάξει μια για πάντα τον κόσμο. Έχουμε ίσως ξεχάσει γιατί χωρίσαμε το χρόνο στα δύο, πριν και μετά το Χριστό. Αλλά όταν το κάναμε, κάναμε το σωστό. Ο Χριστός έχει νικήσει τον κόσμο μια για πάντα, αλλά η νίκη του δεν εξαλείφει τους μάρτυρες, τον αντίον. Η σημερινή ημέρα μας θυμίζει πως είναι αναπόφευκτο για καθέναν που ανήκει στην Εκκλησία στο σώμα του Χριστού να έχει μερίδιο και στις οδύνες, στο πάθος του Χριστού. Η χάρις του Χριστού δεν είναι μια φθηνή χάρις, έχει κόστος, το κόστος της αληθινής μαθητείας του Χριστό, το κόστος που μας δείχνει ο βίος της Αγίας Μαρίνας. Χριστός μας φέρνει μπροστά σε μια απόφαση. Όπως λέει το Ευαγγέλιο, με μια σκανδαλώδη και συχνά παρερμηνεύσιμη φράση, ο Χριστός δεν ήρθε για να προσφέρει την ειρήνη, αλλά μια μάχαιρα. Όχι όμως μια μάχαιρα που φωνεύει, αλλά μια μάχαιρα που χωρίζει την Εκκλησία από τον κόσμο. Τη μάχαιρα του Πνεύματος. Του Πνεύματος που διακρίνει αμνούς από ερήφια, γιατί μόνο η Εκκλησία μπορεί να μας πει τι σημαίνει να ανήκεις στον κόσμο και όχι στην Εκκλησία. Η σημερινή ημέρα μας δείχνει πως αληθινοί μάρτυρες κατά το Ευαγγέλιο δεν είναι όσοι παλεύουν για αφηρημένα ιδανικά και αξίες. Είναι ο Χριστός που αναδεικνύει τους μάρτυρες. Αυτός ανοίγει τους ουρανούς για να τους υποδεχθεί όπως έκανε με τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Σε μας απομένει η τριπλή μέρημνα στην οποία ήδη αναφερθήκαμε. Να τιμούμε τους μάρτυρες, να μελετούμε και να γράφουμε την ιστορία της Εκκλησίας και να ακολουθούμε μια ζωή άσκησης και πνευματικού αγώνα, προκειμένου να είμαστε γνήσιοι μαθητές του Χριστού και τιτές του θελήματός του. Σε μας απομένει να είμαστε μέλη μιας εκκλησίας που διαφέρει από τον κόσμο και δεν αφομοιώνεται από αυτόν. Μιας εκκλησίας που δημιουργεί την ιστορία της όχι τόσο γράφοντας βιβλία, όσο ζώντας ζωές σαν αυτή της Αγίας Μαρίνας.
Σε μας απομένει μπροστά σε έναν απειλητικό κόσμο που λατρεύει έναν πολιτισμό του θανάτου και προσφέρει ως θυσία ανθρώπινες ζωές, μπροστά σε έναν κόσμο που μας βλέπει παραξενεμένος και εχθρικός επειδή δεν ακολουθούμε τις συνταγές ευτυχίας που αυτός προβάλλει. Μπροστά σε έναν κόσμο που μας ρωτά γιατί ακολουθούμε μια άλλη ξεχωριστή πορεία, να δώσουμε ως απάντηση τα λόγια της Αγίας Μαρίνας. Επειδή είμαστε χριστιανοί. Σήμερα ήταν μια τελευταία εκπομπή για τον παράδοξο βασιλιά, το βιβλίο του πατρός Ευάγγελου Γκανά από τις εκδόσεις Άρτο Ζωής, που εδώ και αρκετό καιρό μας κάνει συντροφιά, υπενθυμίζοντάς μας την κρισιμότητα του κηρύγματος για την Θεία Λειτουργία και για τις ζωές μας ως χριστιανών. Υπενθυμίζοντας την κρισιμότητα και τη σημασία του κηρύγματος και για όσους κάνουν κήρυγμα, αλλά και για μας που ακούμε τα κηρύγματα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Μείνετε εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και για τη συνέχεια του προγράμματος. Καλώς απόγευμα. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Η εκπομπή που προηγήθηκε ήταν μια ευγενική προσφορά των εκδόσεων Γρηγόρη. Εισάγεται κωδικό Ουράνια Σπάτζιου Σουζάνας Λουκά. Ένα φιδικό βιβλίο που τολμά να περιγράψει τη ζωή μιας υπερπολίτεκνης οικογένειας, όπως την καταγράφει από τη δική της οπτική γωνία μια έφηβη στο ηλεκτρονικό της ημερολόγιο. Τα χιουμοριστικά επεισόδια του βιβλίου πλαισιώνονται από τα έξυπνα σκίτσα του Σπύρου Ζαχαρόπουλου. Εισάγεται κωδικό Ουρανία Σπάτσιου, Σουζάνας Λουκά, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, Σόλωνος 71 στην Αθήνα και σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για να σας ταλεί ταχυδρομικά, τηλέφωνο 210-3637-011. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραϊκή Εκκλησία διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην Αγία Γη. Εκδρομή στα Πανάγια προσκυνήματα.